κατευθείαν για Νέα Υόρκη. Και για κατευθείαν για ένα ωραίο έτσι χορό ή ένα βάλς. Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλό μας μεσημέρι, Τρίτη, σήμερα. Ωραιότατη ημέρα, φεύγει και ο Σεπτέμβριος. Να έχουμε έτσι θετική ενέργεια, θετική σκέψη για θετικά αποτελέσματα. Γιατί διαφορετικά δεν περνιέται έτσι η ζωή, το ξέρετε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και μας λέτε και τις ιστορίες σας, για να μπορέσουμε εδώ πέρα να τις συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Γιατί αν δεν συζητάμε, δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Έτσι πάει, να το ξέρετε αυτό. Όταν γίνεται συζήτηση μόνο, βρίσκουμε κάποια διέξοδο. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα. Δεν θα σας το πω ακόμα. Θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι πολλοί. 211-212-2069. 211-212-2069. Να μας τηλεφωνήσετε. Θέλουμε να ακούσουμε την φωνούλα σας και να τα πούμε όλα εδώ τα σώψυχά μας. Και βέβαια στα social media μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε και μηνυματάκι. Μίλησέ μου στο Facebook, μίλησέ μου Open TV στο Instagram και μίλησέ μου παπάκι tvopen.gr στο email μας. Και το θέμα μας είναι ερωτικό, είναι συναισθηματικό, είναι καυτό. Ναι, κάποιοι το έχουν περάσει, κάποιοι δεν το έχουν περάσει. Το λέω λίγο σαν γρήπη, αλλά ναι, το έχετε ζήσει πάρα πολύ. Να μπερδεύετε τον έρωτα με τη φιλία και την φιλία με τον έρωτα. Και αν είναι αμοιβαία τα αισθήματα και αν δεν είναι αμοιβαία τα αισθήματα, να χαλάσουμε μία φιλία για τον έρωτα. Θα τα πούμε όλα εδώ, κάθομαι, τσουκ. Τι μου κάνουν τα όμορφα ζουζούνια. Μια χαρά τα ζουζούνια, τα μαμούνια εδώ πέρα, μια χαρά κάνουν. Αγγελική Κοσκερίδου, ψυχοθεραπεύτρια και πες μας και τι άλλο. Πες μας τον τίτλο σου. Ολιστική θεραπεύτρια, υποψήφια διδάκτορα ψυχοθεραπείας του UCLAN. Πρέπει να τα λέμε ακόμα αυτά. Ναι, τα λες εσύ γιατί τα πω λάθος. Και ο πολύ καλός μας εδώ πέρα και φίλος δικός μου και δικός σας φίλος, ο Σωτήρης Καραμίτζας. Με δική το πλάνο θέλω να σας πω, λίγο να τσικωθώ γιατί... να ψηλώσεις γιατί κάθεσαι μια γυναίκα 1,85 Σωτήρη μου, τι να σε κάνουμε. Τι να σε κάνουμε, βλέπεις εγώ τώρα εδώ πέρα πώς σε ψηλώνω. Ο Ζουμπάς. Το θέμα μας, παιδιά, είναι ερωτικό, συναισθηματικό, μπερδεμένο. Ναι. Και αφορά τη φιλία και τον έρωτα. Και όταν μπερδεύονται αυτά, δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, αλλά δημιουργούνται και μεγάλοι έρωτες. Γιατί δεν ξέρουμε, Αγγελική μου, αν τα συναισθήματα είναι αμοιβαία και αν θα χαλάσει μια φιλία. Ισχύει, ισχύει. Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν φίλοι που νιώθουν παραπάνω συναισθήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι τα όρια είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, έτσι. Και συνήθως η φιλία είναι πολύ σημαντική να υπάρχει σε μια σχέση, αλλά όταν υπάρχει και η έλξη, η ερωτική, τότε μάλλον είναι κάτι άλλο αυτό που περιμένουμε και όχι καθαρά να παραμένει η φιλία. Ναι, είναι ένα μπέρδεμα, Σωτήρη μου, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και στη δουλειά. Να ερωτευτούμε έναν συνάδελφό μας και να έχουμε φιλικές σχέσεις. Δεν χρειάζεται να είμαστε κολλητοί και να βγαίνουμε έξω, να πηγαίνουμε διακοπές, να βγαίνουμε έξω να πίνουμε ποτά και καφέδες. Μπορεί με έναν συνάδελφό μας που έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, Σωτήρη μου, τσακ! Ναι, συνήθως όμως αυτό με τον έρωτα και τη φιλία είναι πάντα μονόπλευρο. Δηλαδή, όταν ερωτευόμαστε τον φίλο μας ή τη φίλη μας, τον κολλητό μας ή την κολλητή μας, ας πούμε, συνήθως αυτός ο έρωτας είναι μονόπλευρος. Γιατί για να έχεις με τον άλλον φιλικές σχέσεις, δεν υπάρχει το ερωτικό. Αλλά φανταστείτε ότι όμως ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο που ξέρει τα μυστικά σου προσωπική ζωή. Ναι. Εκεί το μπέρδεμα είναι λίγο μεγαλύτερο. Εκεί γίνεται, ναι, γιατί μπορεί να διαχειριστεί. Θέλουμε να τηλεφωνήσετε στο 211-212-2069 αν έχετε ζήσει ένα μεγάλο έρωτα και κατέληξε αυτή η σχέση σε γάμο ή σε μια σοβαρή σχέση από μια φιλία ή από μια φιλία και έρωτα μαζί. Χαλάσετε αυτή τη σχέση και δεν λέτε ούτε καλημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε να σας ακούσουμε, γιατί η κάθε εμπειρία ζωής είναι διαφορετική και ξεχωριστή. Πάμε να δούμε μαζί σας την ιστορία και μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τι έχεις ρε μαμάκης έτσι? Ελισάβετ μου, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καθόλου καλά ψυχολογικά τις τελευταίες μέρες. Γιατί? Γιατί ψάχνω συνέχεια δουλειά και δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα. Έχω φάει τον κόσμο. Η γιαγιά, να βοηθήσει λίγο. Αγάπη μου, η γιαγιά βοηθάει. Κάθε φορά η γυναίκα θα στείλει ένα ποσό, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Ωραία, μη μου αγχώνεσαι. Θα ψάξω κι εγώ να βρω μια δουλίτσα να βοηθήσω. Καλημέρα. Τι κάνω τα κορίτσια μου? Τι έγινε, ρε παιδιά, πρέπει, ξηράκι πιάμα? Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Τι είπα, ρε παιδιά? Σπύρο μου, άκουσε με τώρα, αυτό έλεγα και στην Ελισάβετ. Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχολογικά. Τι είναι? Δεν βρίσκω δουλειά. Έχω φάει τον κόσμο, δεν βρίσκω πουθενά.
Η γιαγιά στέλνει ένα ποσό, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Λοιπόν, θα ήθελα να με βοηθήσετε κι εσείς. Θέλω να ψάξετε να βρείτε κι εσείς μια δουλίτσα. Δουλίτσα? Τι δουλίτσα? Εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Σχολές, μπάσκετ, να βγω με την κοπέλα μου, δεν γίνεται. Τι δουλίτσα? Να σου πω, επειδή θα φύγω τώρα, έχεις να μου δώσει τίποτα? Δεν τρέπεσαι λίγο? Αγόρα μου, δεν ακούς τόση ώρα τι σου λέω. Εντάξει, ναι. Καλά, πάω να φύγω, εντάξει. Γεια σας. Μην του δίνεις σημασία. Έτσι ήταν, έτσι θα παραμείνει. Εγώ έχω μετακομίσει εδώ και μερικά χρόνια από τότε που γύρισα από το εξωτερικό. Κοντά, εδώ, 2-3 χιλιόμετρα. Δεν το πιστεύω. Εσύ, πού είσαι εδώ? Καλά είμαι κι εγώ. Εγώ μετακόμισα πριν από 5 χρόνια που χώρισα. Α, χώρισες. Ναι. Να σου πω, το τηλέφωνο ισχύει? Βεβαίως και ισχύει. Τέλεια, θα σε πάρω να έρθεις για καφεδάκι και να δεις και τα παιδιά θα ξετρελαθούν. Τι κάνουν τα παιδιά? Καλά είναι, μεγαλώνουν. Θα χαρούν πάρα πολύ να σε πούμε. Να τους δώσεις πολλά φιλιά και εγώ θα χαρώ. Πάρε με έτσι σύντομα. Πολύ, να πολύ τα πούμε. Σύντομα. Ναι. Άντε πήγαινε, μη σε καθυστερώ. Χάρηκα για, πολύ. Και εγώ. Χαρά. Γιάννηση. Βρε Μανούλα, άστα σε παρακαλώ και έλα μέσα. Μια στιγμή να τα τακτοποιήσω και έρθω. Μα θα τα τακτοποιήσω εγώ, έλα να πιούμε ένα καφεδάκι που έχω φτιάξει. Ορίστε, τελείωσα. Έλα. Αμάν πια. Α, εδώ. Τέλεια. Έτοιμα τα καφεδάκια μας. Μπράβο σου. Ορίστε. Μανούλα μου. Πες μου. Νιώθω πολύ άσχημα που μας βοηθάς. Γιατί παιδάκι μου, αφού ξέρω ότι περνάτε δύσκολα. Αν δεν βοηθήσω εγώ, ποιος θα βοηθήσει? Αφού ξέρεις, δίνω και την ψυχή μου για σένα και τα παιδιά. Έλα τώρα. Λοιπόν, να πούμε τώρα και κάτι ευχάριστο. Για, πες, ακούω. Ποιο νομίζεις ότι είδα τις προάλλες? Ποιον είδες? Το Διονύση. Το Διονύση. Το Διονύση. Καλέ, δεν μου πεις. Πού τον είδες, καλέ? Αυτός είχε εξαφανιστεί τόσο καιρό. Και πώς βρεθήκατε, τι έγινε, για πες μου? Έλειπε χρόνια στο εξωτερικό και τον είδα από κάτω, έκανε τζόκινγκ. Μα πολύ κοντά μας. Και θα τον πάρω τηλέφωνο, θα έρθει για καφεδάκι στο σπίτι και θα δει και τα παιδιά, θα ξετρελαθούν. Δεν πιστεύω να ξαναρχίσεις πάλι. Μα τι λες? Τι λέω, η συμπεριφορά σου δεν ήταν και η καλύτερη απέναντι στο Διονύση. Μαμά, ήμουν μικρή τότε. Λοιπόν, Διονύση, έχω τόση χαρά που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια είμαστε και πάλι μαζί. Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Ποιος θα το έλεγε, να κάνουμε τζόκινγκ και να συναντηθούμε στο δρόμο. Απίστευτο. Όντως. Μου είχες πει προχτές που βρεθήκαμε ότι χώρισες. Και το σκεφτόμουν, ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί? Διονύση, δυστυχώς οι λάθος επιλογές αυτά έχουν. Τέλος πάντων, άσε με εμένα. Εσύ πες μου, τι κάνεις? Εγώ καλά, τρέξιμο πολύ με τη δουλειά. Δεν έχω παντρευτεί. Έχω παντρευτεί τη δουλειά μου. Έχω ένα e-shop διαδικτυακό και... εντάξει, πολύ τρέξιμο. Αυτά. Ωραία. Εσύ, για πες μου, πώς είσαι, η δουλειά, τα παιδιά, τι κάνουν? Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ... πολύ δύσκολα, Διονύση. Δεν βρίσκω πουθενά δουλειά. Ψάχνω σε γνωστούς, ψάχνω σε αγγελίες. Δεν βρίσκω τίποτα. Κάτσε, μισό λεπτό. Είσαι άνεργη. Εντελώς. Να σου πω, από υπολογιστές ξέρεις? Πώς δεν ξέρω? Μαζί δεν είχαμε πάει στο φροντιστήριο? Α, ναι, σωστά. Είχαμε κάνει εκείνο το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν. Κοίτα, έχει περάσει καιρός βέβαια, δεν τα πολύ θυμάμαι, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, άκουσε. Θέλεις να έρθεις να δουλέψεις για μένα, να συνεργαστούμε εννοώ. Τι, πού, πώς? Τίποτα. Δεν θα κάνεις τίποτα φοβερό.
Θα έχεις ένα λάπτοπ ή ένα τάμπλετ, αν δεν έχεις, θα σου παρέχω εγώ. Έτσι, και το μόνο που θα κάνεις είναι να διαχειρίζεσαι το σύστημα e-shop που έχω, να παραλαμβάνεις κάποια email, να απαντάς σε πελάτες. Αυτά δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι απαιτητική δουλειά, δηλαδή. Καθόλου, καθόλου. Θα τα μάθεις στο pitch φυτίλι. Θα έρθω και μια μέρα εδώ να σου κάνω ένα φροντιστήριο και θα τα πάρεις αμέσως, είμαι σίγουρος. Διονύση. Θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θέλω. Κι εγώ. Κι εγώ σε ευχαριστώ που σε ξανασυνάντησα και που θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Ναι. Ωραία. Να σου πω, έχεις πέρασει κανένα μάθημα? Όλα, αφού διαβάζω. Εσύ? Πω, εγώ χρωστάω πολλά. Πρέπει να ξεκινήσω να διαβάζω κι εγώ. Πρέπει μάλλον. Με το σωστό διάβασμα θα γίνει. Λοιπόν, τι συζητάνε τα παιδάκια μου πρωί-πρωί? Τι έγινε? Τίποτα, εδώ βλακίες λέμε μου, ωραία, τώρα. Για πέσει. Πολύ χαρούμενη σε βλέπω. Τι έγινε? Είμαι. Λοιπόν, έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση. Τι? Η Μανούλα επιτέλους βρήκε δουλειά. Μπράβο ρε μαμά, μπράβο ρε μαμά. Μπράβο. Πω, τέλε... Συγχαρητήρια Μανούλα μου, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Τι δουλειά, πού? Δεν θα χρειαστεί για να δουλέψω τώρα, τι δουλειά. Σταμάτα, δεν θα σε έβαζα. Λοιπόν, θυμάστε το φίλο μου το Διονύση? Ναι, πώς θυμόμαστε. Γύρισε από το εξωτερικό και έχει ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και η Μανούλα θα δουλεύει εκεί. Πω, τέλεια ρε μαμά, μπράβο. Πω, πω. Θέλω να τον φωνάξει και μια μέρα εδώ να φάμε όλοι μαζί να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Εννοείται, θα το κανονίσουμε. Δεν το συζητάω. Ναι. Ωραία, να μαζέψω τα καφεδάκια σα. Ναι, πάρτε, πάρτε. Να σου πω τώρα, πάμε κι εμείς, γιατί δεν θα περάσω κανένα μάθημα στο τέλος όπως παλιά. Έχεις δίκιο. Πάμε. Και εδώ, όπως βλέπεις το σύστημα, ναι. Εδώ εμφανίζονται οι παραγγελίες. Και εδώ όλα τα προϊόντα και ό,τι κίνηση κάνεις εσύ εδώ, θα τη βλέπω εγώ ταυτόχρονα εδώ. Α, ναι. Ναι. Εδώ, εδώ. Α. Φαίνεται και εκεί. Α, φαίνεται. Ναι. Εύκολο δεν είναι? Ναι. Ωραία. Διονύση. Ναι. Θέλω να σου πω ότι πάντα σ' αγαπούσα και πάντα σε εκτιμούσα. Και θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για τότε. Εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα. Ελένη μου, τώρα τι να τα συζητάμε. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι κι αλλιώς τώρα είμαστε δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και πλέον και συνεργάτες. Συνεργάτες, ναι. Τι κάνουμε? Καλώς το. Διονύση. Τι κάνεις, αγόρι μου? Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Πώς μεγάλωσες έτσι, βρε? Και εσύ μεγάλωσες. Έλα, καλέ, τι είναι στον άνθρωπο. Με το άστρο μαλλί, τι να πει ο άνθρωπος. Τι κάνει με το λάπτοπ μου? Α, δικό σου είναι. Ναι. Γι' αυτό έχει αυτά τα αυτοκόλλητα εδώ. Ωραία, ναι. Ωραία, ωραία. Τη έδειχνα ένα σύστημα e-shop που δουλεύουμε και. Καλά, καλά, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Να σου πω, τι έχει να φάμε? Στην κουζίνα, έχει φαγητό. Πήγαινε, πάρε να φας. Θα κάτσα φάμε? Όχι, μωρέ. Κάποια άλλη φορά. Θα το κανονίσουμε. Καλά. Καλά, καλά. Εγώ πάω μέσα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Κι εγώ, κι εγώ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Διονύση, γιατί δεν κάθισε να φάμε όλοι μαζί? Όχι, όχι. Άστο καλύτερα, Ελένη. Μόλις θυμήθηκα, έχω να πάω και σε ένα συνεργάτη τώρα και το είχα ξεχάσει. Κάποια άλλη φορά. Καλά. Εμείς θα τα πούμε και το βράδυ. Θα... Θα σε πάρω τηλέφωνο το βράδυ, ε. Ναι. Θα τα κανονίσουμε, θα δω και στο σύστημα πώς τα πηγαίνεις, αν και είμαι σίγουρος ότι θα ασκήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια. Στο εξωτερικό πόσα χρόνια ήσασταν? Είχα φίλοι στο παρελθόν, ξαναγύρισα, ξαναέφυγα. Τώρα έλειπα 4-5 χρόνια. Με τη μητέρα μου πώς γνωρίζεστε? Θα πω εγώ στα παιδιά. Με τον Διονύση ήμασταν φίλοι από το Λύκειο. Ναι, τόσο παλιά. Και πάντα όμως ήμασταν αγαπημένοι και δεμένοι. Ναι, ναι. Να ξέρετε, εγώ τη μητέρα σας την αγαπώ, την εκτιμώ. Απεριόριστα για το πόσο δυναμική και ανεξάρτητη ήταν. Και είναι. Γιατί χαθήκατε εσείς? Μήπως τσακωθήκατε και τώρα έχετε να δείτε? Όχι, ποτέ μας. Όχι, όχι, απλά
Εγώ έτσι είχα περάσει μια δύσκολη κατάσταση στο παρελθόν, έναν χωρισμό συγκεκριμένα, και έπρεπε να φύγω γιατί είχα περάσει έτσι αρκετά δύσκολα. Εντάξει, μωρέ, μην τα συζητάμε τώρα αυτά. Πάμε να φάμε. Ναι, βεβαίως. Τα έχω όλα έτοιμα. Πάμε. Ναι. Παίρνω γεύση. Αν με ρωτάς τη γνώμη μου για αυτό που πας να κάνεις, είναι όχι. Δεν τον λυπάσαι αυτόν τον άνθρωπο. Ε, τι πας να κάνεις. Ρε, μαμά μου. Είμαι ερωτευμένη μαζί του. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να του μιλήσω. Θέλω αυτά που νιώθω να του τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου. Όμως ξέρεις τι φοβάμαι. Τι. Μην πιστεύει ότι τον εκμεταλλεύομαι για τη δουλειά. Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Αυτόν τον άνθρωπο πάρω λίγο να τον καταστρέψεις. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρη για την απόφασή σου. Για αυτό που πας να κάνεις. Δεν σε παίρνει για άλλο λάθος. Έχεις δίκιο. Μιλάμε για ένα μπέρδεμα. Μεγάλο μπέρδεμα όμως. Ήτανε πολύ καλοί φίλοι και συμμαθητές στο σχολείο. Ναι. Υπήρξε μετά ερωτική σχέση. Ζεύγος. Αυτή δεν συμπεριφέρθηκε σωστά στο Διονύση. Έκανε την κουτσουκέλα. Ο Διονύσης για να την ξεπεράσει εξαφανίστηκε, πήγε στο εξωτερικό. Αυτή παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, χώρισε. Αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ το Διονύση. Ο Διονύσης όμως, αυτό που της είπε, είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, σε μια ερωτική σχέση στην ουσία, για να υπάρξει αυτή η σχέση, χρειάζεται να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Να υπάρχει το πάθος, η έλξη, να υπάρχει η οικειότητα και να υπάρχει και η απόφαση για δέσμευση. Εδώ πέρα η φιλία έγκυται στην έννοια της οικειότητας. Οπότε πολλές φορές μπορεί να μπερδευόμαστε, έτσι. Οπότε αν υπάρχει οικειότητα σε συνδυασμό με την έλξη, εκεί ξεκινάει να λέει «Α, με ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος». Αλλά για να πούμε ότι τελικά κάνουμε σχέση, πρέπει να υπάρχει και η απόφαση ότι όντως θέλω να δεσμευτώ. Και επειδή ο Διονύσης είχε ήδη μια αρνητική εμπειρία, ενδέχεται να μην θέλει να δεσμευτεί. Επίσης, υπάρχει και το άλλο που εμένα μου καίει τον εγκέφαλο, να ξέρετε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πως έχει σχέση με έναν άνθρωπο, συνευρίσκεστε, κάνετε διάφορα μπουρουμπουρουμπου και λέει «Εντάξει, μετά θα μείνουμε φίλοι». Πώς μπορείς έναν άνθρωπο που τον έβλεπες ερωτικά παλιά, που κάνετε ό,τι κάνετε τέλος πάντων, μετά πώς με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μια απλή φιλική σχέση χωρίς από το μυαλό σου να περνάει ποτέ το ερωτικό κομμάτι. Ωραία. Εγώ αυτό ποτέ δεν μου έχει τύχει εμένα να ξέρετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ναι. Θα το συζητήσουμε μετά, ναι. Γιατί πολλοί έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία που είπες εσύ Σωτήρη, πώς θα το ξεπεράσουμε μετά. Εσείς θέλω να ψηφίσετε. Τι να κάνει η πρωταγωνιστριά μας, να πει ότι είναι ερωτευμένη στον Διονύση. Ή να μην του πει, να του πει ή να μην του πει, να πει τα συναισθήματά της ή να μην τα πει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. tvopen.gr/vote. Μπείτε μέσα και ψηφίστε τι να κάνει η πρωταγωνιστριά μας και αν έχετε ζήσει κι εμείς κι εσείς μια τέτοια ιστορία παραπλήσια, μπορείτε να ψηφίσετε ή αν δεν έχετε ζήσει, τι θα κάνατε. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με έρωτα, με φιλία και με πολλά μπερδέματα. Μιλήστε μαζί μας στο 211-212-2069. Είμαστε εδώ και αυτό το θέμα, ναι, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μα εσείς μας δώσατε αυτή την ιδέα. Τι νομίζετε εμείς θα το σκεφτόμασταν. Εσείς που μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Για να δούμε τώρα τι ψηφίσατε, τι αποφασίσατε να κάνει εδώ πέρα η πρωταγωνιστριά μας. 77% να του πει ναι, άρα είσαστε ειλικρινείς, είσαστε ρομαντικοί, είσαστε αισθηματίες. Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ, παιδιά, ε. Ναι, ισχύει. Εντάξει, αλλά μερικές φορές δεν χρειάζεται να τα λέμε κιόλα. Ναι, εντάξει, ναι. Το θέμα τώρα το να το πεις, πώς θα το πεις. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Θέλει μια θέλει σκέψη. Τρόπο. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θα δώσουμε όμως εδώ πέρα μετά οδηγίες και συμβουλές. Για πάμε να δούμε τι έκανε η πρωταγωνίστριά μας. Είπε ότι είναι ερωτευμένη στο Διονύση ή το έκρυψε. Είδες, όπως σου είπα, τα πήγες τέλεια. Αλήθεια. Αλήθεια, Ελένη.
Εγώ άλλωστε δεν σου έχω πει ποτέ ψέματα. Διονύση, θέλω να σου μιλήσω και αυτή τη φορά θέλω να κάτσεις να μ' ακούσεις, να μην φύγεις. Κοίταξε με. Μπορεί να έκανα έναν γάμο, να έχω κάνει δύο παιδιά, όμως ποτέ κανένας δεν σε αντικατέστησε στην καρδιά μου. Θέλω να μην είμαι μία πολύ καλή σου φίλη. Θέλω να είμαι μία πολύ καλή σου σύντροφος. Δώσε μου μία δεύτερη ευκαιρία, σε παρακαλώ πολύ. Ελένη, θέλω να σου πω κι εγώ κάτι. Τις προάλλες που σε συνάντησα στο δρόμο, κατάλαβα μετά από αυτό ότι δεν σε ξεπέρασα ποτέ. Γι' αυτό θα ήθελα να σου προτείνω κάτι. Πες. Την άλλη εβδομάδα έχω ένα επαγγελματικό ταξίδι και θα ήθελα να έρθεις μαζί μου να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Τι λες? Εννοείται ότι θέλω, Διονύση μου. Αχ, τι ωραία! Χειροκρότημα από μας! Αγγελική χειροκρότημα. Ναι, χειροκρότησα. Εσύ γιατί χειροκρότησα? Γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί? Γιατί αυτό γίνεται μόνο εδώ, αυτό το happy end, συνήθως. Όχι, γιατί, δεν γίνεται μόνο εδώ. Γιατί πιο πολλές φορές, όταν το λες αυτό, μετά σου λένε αλήθεια, δεν θέλω. Αγγελική μου, δεν πρέπει. Αγγελική μου, δεν πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Λοιπόν, σαν ψυχοθεραπεύτρια θα σας πω ότι φυσικά είναι σημαντικό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, αλλά πρώτα πρέπει να τα εκφράζουμε στον εαυτό μας, ναι, να τα φιλτράρουμε και να δούμε αν ο άνθρωπος απέναντί μας όντως έχει αυτές τις προθέσεις. Γιατί αν δεν έχει τις προθέσεις, μπορεί, ωραία, να ρίξουμε ήδη αυτό που έχουμε. Και... υπάρχει και άλλη περίπτωση. Πας, του λες πώς να σε αγαπώ, μ' αρέσεις, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, και σου λέει ότι δεν θέλω, ευχαριστώ. Μετά τι γίνεται? Γι' αυτό το λέω. Θέλει λιγάκι ένα φιλτράρισμα. Δεν είναι έτσι απλό, άντε πάμε και λέμε ότι μας καταλαβαίνει. Υπάρχουν σημάδια, παιδιά. Υπάρχουν σημάδια. Εδώ, ας πούμε, δεν υπήρχαν σημάδια. Ναι. Βλέπαμε αντίθετα σημάδια, ναι, αλλά, συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, αλλά αυτός ο κύριος, ο Διονύσης, ήταν ερωτευμένος με την Ελένη. Ναι, εντάξει, αλλά πολλές φορές και τα σημάδια τα ερμηνεύουμε και λάθος εμείς, όπως μας βολεύει. Αυτό είναι, γιατί αν και θέλουμε και εμείς έχουμε την ψυχούλα μας και φεύγουμε μετά. Ναι. Έχει ζουμί πολύ και ψωμί η υπόθεση. Πάμε όμως τώρα στην πρώτη μας τηλεφωνική, στην Πινελόπη μας. Καλησπέρα, Πινελόπη μας. Γεια σας, κυρία Τζορτζέλα. Καλησπέρα. Αχ, μη με λες κυρία Τζορτζέλα, αγάπη μου γλυκιά. Τζορτζέλα, Τζορτζέλα. Είμαστε η Τζορτζέλα, η Αγγελική και ο Σωτήρης. Ωραία, χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς το ίδιο που μιλάμε μαζί. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είστε πάρα πολύ έτσι όμορφη και καλοσυνάτη και γενικώς έτσι πολύ ευδιάθετη. Αχ, θα σε κάνω φίλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι η εκπομπή μας και δουλεύουν πολλοί άνθρωποι. Είμαστε έτοιμοι και με τα αυτιά μας έτσι ανοιχτά να σε ακούσουμε. Λοιπόν, το θέμα που θίγεται σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ τους τρεις τελευταίες μήνες περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Και να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Εγώ, Τζορτζέλα μου, έχω έναν κολλητό. Και είμαστε φίλοι από 15 χρονών. Είμαστε αχώριστοι από το σχολείο, να φανταστείς. Ναι. Το πρόβλημά μου όμως τώρα είναι ότι εδώ και τρεις μήνες αυτός έχει κάνει μία σχέση και εμένα με έχει βάλει σε δεύτερο ρόλο. Είναι σαν να μην υπάρχω καθόλου. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ συνειδητοποίησα ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον θέλω μόνο σαν φίλο μου, αλλά τον θέλω και σε μια ερωτική σχέση. Και όταν μου είπε λοιπόν ότι έχει αυτός μια σχέση, εμένα με χτύπησε κεραυνός, δεν ήξερα τι να κάνω. Βέβαια δεν το έχω πει ούτε σε αυτόν, να είναι ούτε σε αυτήν, να είναι. Προσπαθώ να είμαι όπως ήμουν πριν, να είμαι ήσυχη, να είμαι ήρεμη, να το παίζω φίλη. Αλλά τον θέλω για μένα, ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτηκα να κάνω είναι να βάζω φιτιλιές στην κοπέλα του για αυτόν. Καλός άνθρωπος. Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός άνθρωπος ή όχι, αλλά αυτό σκέφτηκα να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Γιατί δεν αντέχω να τους βλέπω μαζί. Και ήθελα και αυτός να με δει κάπως ερωτικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που σκέφτηκα να κάνω είναι να βάλω όλες τις φιτιλιές, ως προς τι δηλαδή, να του λέω ότι... να της λέω μάλλον της κοπέλας αυτήνης ότι δεν είναι και πολύ ηθικός και έντιμος μέσα στις σχέσεις του, ότι πάντα κρατάει παράλληλες σχέσεις και γι' αυτό πάντα χώριζε από τις προηγούμενες σχέσεις του. Ναι, αλλά αυτό να το μάθει πόσο καλό θα είναι, και να, και, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε κάτι μαζί του, αν μάθει ότι είπατε κάτι τέτοιο, γιατί να κάνει κάτι μαζί σας? Κοιτάξτε να δείτε, της έχω πει της κοπέλας, την έχω ορκίσει να μην πει τίποτα. Γιατί άμα πει κάτι τέτοιο, βέβαια καταλαβαίνετε ότι είμαι χαμένη, έτσι. Ούτε σαν φίλη θα θέλει να με δει και πόσο μάλλον θα θέλει να με δει ερωτικά. Δεν γίνεται αυτό. Μου έδωσε το λόγο της ότι δεν πρόκειται να το κάνει αυτό το πράγμα. Και εγώ της έδωσα να καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο σε προστατεύω να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, ας πούμε. Καταλάβατε. Ναι, και από ό,τι έχω δει,
αυτό το πράγμα έχει πιάσει, γιατί έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα μέσα στη σχέση τους. Εσείς, συγγνώμη να πω κάτι, γιατί είπατε πολλά πράγματα μαζεμένα και είναι, θέλουν ανάλυση όλα. Είπατε ότι το παίζετε φίλοι, αποφασίστε αν είστε φίλοι ή όχι, αν το παίζετε ή αν είστε φίλοι του. Επίσης, το γεγονός... εσείς το γεγονός τώρα ότι κάθεστε και λέτε ψέματα σε έναν άνθρωπο και διαβάλλετε τον κολλητό σας λέγοντας ψέματα. Γιατί το να λες ότι ο άλλος είναι άπιστος και ότι κοροϊδεύει τις σχέσεις του, δεν είναι απλό ψέμα. Λέτε ότι είναι ανήθικος ο άνθρωπος. Είναι συκοφαντία. Δηλαδή αυτό είναι χοντρό για, από μια κολλητούλα που κάθεται και λέει στην κοπέλα του κολλητού της ότι ξέρεις κάτι, αυτός εδώ είναι πατεώνας, είναι ανήθικος. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό σκέφτηκα να κάνω και αυτό έκανα. Δεν ήξερα πώς αλλιώς να το διαχειριστώ. Είχα φτάσει σε μια απελπισία, δεν άντεχα να τους βλέπω μαζί. Η απελπισία που φτάσατε είναι ότι, ότι εσείς είστε ερωτευμένοι μαζί του ή μήπως απλά ζηλεύετε το γεγονός ότι ο κολλητός σας έχει μία σχέση και όπως είπατε πριν έχετε περάσει εσείς σε δεύτερη μοίρα. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημά σας? Όχι, όχι. Το πρόβλημά μου είναι ότι έχω πάψει πια να τον βλέπω μόνο σαν φίλο και τον θέλω ερωτικά. Το πρόβλημά σας πότε... μισό λεπτά και λίγο. Αποφασίσατε ότι τον θέλετε, πώς το λένε, ερωτικά μετά από 20 χρόνια? Ναι, αυτά τα πράγματα... Τώρα σας ξύπνησε το... Περίμενε, παιδιά μου. Αυτό πότε έγινε? Γιατί είπες από 15 χρονών ήσασταν... Είμαστε μαζί. Είσαστε μαζί, είσαστε φίλοι. Ναι. Τώρα είσαι 30 ετών, είναι και αυτός το ίδιο. Άρα είσαστε, έχετε κοινή πορεία, έχετε μεγαλώσει μαζί, έχετε πολλές αναμνήσεις μαζί. Ναι. Πότε σου το έβγαλε αυτό το πράγμα? Σου το έβγαλε μόλις τα έφτιαξε με αυτή την κοπέλα ή από πριν ήταν κάτι, υπήρχε μια φωτίτσα μέσα σου? Κάτι αισθανόμουν εγώ μέσα μου, ότι κάτι διαφορετικό είχε αρχίσει να αλλάζει και το συνειδητοποίησα όταν ακριβώς έκανε τη σχέση αυτή που έκανε μαζί με αυτή την κοπέλα. Και το συνειδητοποίησατε δηλαδή, όταν σας άφησε σε δεύτερη μοίρα. Εκεί σας βγήκε. Ήταν μια επιβεβαίωση για να βεβαιωθώ εγώ ότι τα συναισθήματά μου έχουν αλλάξει. Καταλάβατε. Ναι, το ενδεχόμενο ότι ο κολλητός σας φίλος δεν έχει τα ίδια συναισθήματα με εσάς. Και όταν θα μάθει ότι η καλή του φίλη κάθεται και λέει ψέματα γι' αυτόν, ναι. Και τα μάθει όλα αυτά. Εσείς ποια πιστεύετε ότι θα είναι η κατάληξη της φιλίας σας? Θέλω να πιστεύω ότι η κοπελιά που τα έχει μαζί του θα κρατήσει το λόγο της και δεν θα με εκθέσει έτσι. Θέλετε να σας πω εγώ ποια θα είναι η κατάληξη? Η κοπέλα θα του πει ότι έχετε η φίλη σου και μου λέει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και μετά θα μου διατραβηχτείτε όλοι μαζί. Αυτή θα είναι η κατάληξη. Πολύ πιθανό σενάριο. Το πιο πιθανό σενάριο από όλα. Εσείς θα λέτε φυσικά, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα ότι είμαι αθώα. Έχοντας στο μυαλό σας ότι κάποια στιγμή μπορείτε να γίνετε σχέση με έναν άνθρωπο που μάλλον δεν σας βλέπει ερωτικά. Μήπως ρε παιδάκι μου, αυτόν τον άνθρωπο έχεις μπερδευτεί, τον θέλεις πραγματικά? Ναι, αυτό ερωτικά. Θέλω. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συζητούσατε τα ερωτικά σας, δηλαδή μία σχέση που έχεις εσύ άλλη ή αυτός μία άλλη σχέση? Ναι, εντάξει, τα συζητούσαμε κατά καιρούς, όχι με πολλές λεπτομέρειες, αλλά γενικότερα ναι, συζητούσαμε. Δεν ζήλευες όταν σου έλεγε ότι με την τάδε γυναίκα έχει πάει εκεί και περνάει έτσι? Αυτό σας λέω, ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει καλά-καλά τα συναισθήματά μου και κάτι έγινε τώρα και αυτή τη στιγμή εμένα μου ξύπνησε μέσα μου. Περίμενε, η Αγγελική θα σου πει τι σου ξύπνησε. Τι ξύπνησε στην Πινελόπη? Αρχικά τι ξύπνησε, θα πρέπει να το βρούμε μαζί του τι έχει ξυπνήσει. Αλλά το ζήτημα είναι, όπως είπατε, ότι εμένα τώρα που άρχισε να ασχολείται με έναν άλλον άνθρωπο, αρχίζω και νιώθω στην ουσία αυτή την έλλειψη, ότι πριν που τον είχατε πρακτικά, νιώθατε αυτή την οικειότητα, όλα περνούσαν όμορφα, ωραία. Αλλά τι άλλαξε, δηλαδή αυτή η έλξη, ξαφνικά τι, προήλθε η έλξη, άλλαξε και ήρθε και νιώσατε μια έλξη? Γιατί την έλξη πότε άρχισατε να τη νιώθετε? Την έλξη άρχισα να την νιώθω πριν από κάμποσο καιρό. Δηλαδή επιβεβαιώθηκαν τα συναισθήματά μου. Τώρα δεν μπορώ να πω και χρονικά πότε ήταν. Εντάξει, okay, είναι πριν ένα μήνα, είναι πριν δύο εβδομάδες. Δεν παίζει ρόλο η έλξη. Απλά... Δεν τη βάζουμε στη ζυγαριά, ούτε τη βάζουμε, τη μετρήσουμε. Αυτό ακριβώς. Ήταν έλξη, είναι έλξη. Εντάξει, το αποτέλεσμα όμως και η κατάσταση δηλαδή που επικρατεί τώρα είναι ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Γιατί αν αυτός, ας πούμε, χωρίσει από τη συγκεκριμένη κοπέλα, θα ψάξει να βρει κάποια άλλη, δεν θα μπορέσει εμένα να με κοιτάξει ποτέ ερωτικά και είμαι ο άνθρωπος που πραγματικά χρειάζεται. Ναι, απλά το τοποθετήσατε λίγο λάθος. Δεν είναι αν χωρίσει με την κοπέλα του, αν τους χωρίσετε. Είναι το σωστό. Δηλαδή τα βάζουμε τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Δεν θα λέμε τώρα αν χωρίσουν. Αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι η κοπέλα θα κρατήσει το λόγο της και δεν πρόκειται να με εκθέσει εγώ εμένα. Εγώ σας το λέω, δεν θα κρατήσει το λόγο της. Θα πει ότι ήρθε η κολλητή σου και μου είπε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, δηλαδή, μωρέ, αφού δεν την ξέρεις, μωρέ, εσύ Πινελόπη. Δηλαδή, είναι μια κοπέλα που την ξέρετε τρεις μήνες. Εδώ γιατί δεν να κρατάνε πει το λόγο τους κολλητή-κολλητή που έχουμε και συνεργάτες που συνεργαζόμαστε 100 χρόνια και πάνε και μας δίνουν. Όχι τώρα, μια γυναίκα που την γνώρισες τώρα έτσι. Εσείς σχέση δεν έχετε? Όχι, τώρα δεν είμαι μέσα σε σχέση.
Από τη στιγμή που ενδιαφέρεστε για αυτόν τον άνθρωπο, αντί να πάτε να κατηγορείτε τον φίλο σας την κοπέλα του, γιατί δεν δοκιμάσετε κάποιον άλλον τρόπο, δηλαδή να του δείξετε ίσως τα συναισθήματά σας με κάποιο πιο έμεσο τρόπο το ενδιαφέρον σας, αλλά χωρίς να μπείτε παρεμβατικά στη σχέση. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή να σας πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να σκεφτώ λογικά και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που. Το ενδεχόμενο να, τα φτιάξετε με τον κολλητό σας. Ναι. Και να συνευρεθείτε. Ναι. Και να ξενερώσετε μετά τη ζωή σας. Το έχετε σκεφτεί? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Και θα χαλάσει και η φιλία σας και δεν θα σας βγει το ερωτικό και θα ξαναμιλήσετε μετά. Όχι, αυτό δεν το έχω σκεφτεί για να είμαι ειλικρινής, αλλά. Όπου αυτό είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο να ξέρετε. Γιατί στις φιλίες, όταν μετά βρίσκεστε, δεν βγαίνει λίγο αστείο, βγαίνει κωμικό στο τέλος το αποτέλεσμα. Αυτό, εξαρτάται. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση ερωτική να υπάρχει και η έννοια της φιλίας, γιατί δυναμώνει τη φιλία. Διότι συμφωνώ. Οι σχέσεις που είναι και βασίζονται στην ειλικρίνεια, έτσι είναι και καλύτερες τελικά ποιοτικά. Για να δούμε τώρα τι θα μας πει η φίλη μας, η κυρία Μέρη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, παιδιά, τι κάνετε? Μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Εδώ καλά. Σας λοιπόν, εγώ, εγώ πριν από 10 χρόνια είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο μαζί στην παρέα μου μέσα. Πάρα πολύ εμένα. Δεν σας ακούμε, εγώ λίγο κόβεται. Κυρία σχέση. Μέρη, μπράβο, ωραία, πάτε σε καλό σημείο για να σας ακούμε καλά. Πάμε, 10 χρόνια. Δεν ακούτε καλά? Τώρα είσαστε Τέλεια. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Να το ξαναπώ. Βεβαίως, πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Είχα γνωρίσει έναν πάρα πολύ καλό κύριο από την παρέα μου. Ναι. Και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για μένα. Εγώ όμως είχα βγει από μια σχέση τότε και δεν ήμουν έτοιμη να κάνω σχέση με κάποιον άνθρωπο. Έτσι περάσανε κάποια χρόνια. Εγώ τον έβλεπα φίλο μου και του είχα πει ότι σε θέλω για φίλο. Και πραγματικά ήταν φίλος μου. Δηλαδή δεν μου χάλαγε χατήρι σε τίποτα. Είμαστε φίλοι, αλλά όχι τόσο πολύ κοντινοί. Κάναμε παρέα με τους άλλους φίλους μας, δηλαδή ολόκληρη παρέα. Περάσανε τα χρόνια, έκανε μια σχέση αυτός ο κύριος. Όταν έκανε σχέση, εγώ ήμουνα μόνη, δεν είχα κάνει τίποτα. Mm. Κάπως με πείραξε αυτό, αλλά είπα εντάξει, είμαστε φίλοι, τι να κάνω στον άνθρωπο, τι να του πω. Τα χρόνια περάσανε και μετά από 10 χρόνια είχαμε χαθεί ένα διάστημα 2-3 χρόνια. Και ξαναβρεθήκαμε κάποτε σε μια παρέα και εγώ γεμάτη χαρά, του λέω τι κάνεις, πώς είσαι, και αυτός γεμάτος χαρά. Και γυρνάει και μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν σε έχω ξεχάσει. Φυσικά εγώ είμαι μεγαλύτερη πλέον, έχω ξεχάσει το παρελθόν μου, είμαι μόνιμη όλα αυτά τα χρόνια. Και γυρνάω και του λέω, θέλω, δώσε μου λίγο, γιατί μου είστε λίγο απότομα, αλλά αισθανόμουν κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Και του λέω, δώσε μου λίγο χρόνο και θα σου απαντήσω. Το απάντησα πριν από, αυτό είναι τελευταία δηλαδή, πριν από ένα μήνα, του είπα ότι τον ήθελα, αλλά δεν το είχα βάλει μες στο μυαλό μου. Ναι. Το σκέφτηκα λοιπόν και του λέω, ναι, θέλω να προχωρήσουμε, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Το εκφράσατε δηλαδή, κυρία Μέρη, ναι. Ορίστε. Το εκφράσατε, το είπατε, τα συναισθήματά σας. Ναι, το είπα. Πολύ ωραία. Και τώρα έχουμε αρχίσει, τι να σας πω, επειδή τον γνωρίζω και σαν... Ναι, επειδή τον γνωρίζω και σαν φίλο μου. Είναι πάρα πολύ ωραία η σχέση, γιατί με γνωρίζει, τον γνωρίζει. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ναι, πολύ ευτυχισμένη. Α, τι ωραία να πούμε αυτά τα λόγια, μια γυναίκα ευτυχισμένη. Εσάς όμως μέσα σας αυτό ξεκαθάρισε με τη χρονική απόσταση. Δηλαδή, επειδή κάποια στιγμή δεν κάνατε παρέα συνέχεια ως φίλοι, υπήρχε αυτό το κενό μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας και ουσιαστικά εσείς μέσα σας ξεκαθάρισε όλο αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις κάτι, δεν το θέλω μόνο φίλο, κάτι παραπάνω. Τώρα, κυρία Μέρη μου, είσαστε μαζί ζευγάρι? Ορίστε. Είσαστε ζευγάρι? Τώρα είμαστε ζευγάρι και είμαστε και πολύ ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ ωραία. Φτού σκόρδα. Άρα η συμβουλή που δίνεται στην Πινελόπη μας. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ πέρα έχω χαρεί εγώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα μας καλέσετε και στο γάμο, να ξέρετε. Κανονιστείτε. Ναι, αμέ. Αυτό ήταν. Κουμπάρα η Τζορτζέλα, έκλεισε. Άμα γίνει. Εννοείται θα έρθω στο γάμο σας. Εγώ όταν βλέπω ανθρώπους ευτυχισμένους και αγαπημένους, τρελαίνομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κυρία Μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα στην Πινελόπη. Στην Πινελόπη συμβουλεύεται να πάει να πει τα συναισθήματά της. Δώστε μια συμβουλή. Στην Πινελόπη. Ναι. Οπωσδήποτε να τα πει και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Δεν είναι κακό. Ζαριά είναι. Αν και πάλι ο άλλος πει όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, τουλάχιστον θα ξέρεις πώς θα συνεχίσεις. Έτσι δεν είναι.
Εγώ μαζί σα είμαι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στη ζωή μας και όχι να κάνουμε ο πράγματα τολμών νικά. Τρυπόμαστε. Εσείς όμως αυτό θα το λέγατε πριν 3 χρόνια. Μα σας είπα ότι πριν από... Ναι. Πριν από όταν έκανε σχέση αυτός, αφού μου είχε πει τότε πριν 5 χρόνια μου είχε πει ότι σε θέλω, από τα 10, στα 5 μου είχε πει ότι σε θέλω, αλλά εγώ δεν ήμουν έτοιμη γιατί ήμουν πολύ πληγωμένη από την προηγούμενη σχέση μου. Όταν τον είδα και έκανε σχέση, εγώ κάπως μου φάνηκε. Ναι, ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Μετά τον σκεφτόμουν, αλλά δεν τον ενοχλούσα. Μετά χαθήκαμε και όταν βρεθήκαμε. Και τώρα είστε μαζί, άλλο που δεν ήθελα εγώ, άλλο που δεν ήθελα. Κυρία Μέρη μου, είσαστε η χαρά της ζωής και είστε μια γυναίκα η οποία τολμά, εκφράζει τα συναισθήματά της. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που αυτό που νιώθουν, που αισθάνονται, το εκφράζουν και δεν φοβούνται και ναι, το ρισκάρουν. Αγγελική, έχεις να δώσεις μια συμβουλή στην κυρία Μέρη τώρα που είναι ευτυχισμένη με έναν άντρα που τον διεκδίκησε? Τι καλύτερη συμβουλή από το να συνεχίσει αυτό που κάνει, να περνάει όμορφα και να διασκεδάσει τη ζωή της. Και να τα λέει με τον σύντροφό της ανοιχτά. Ναι, και να είναι ειλικρινής πάντα. Αυτό είναι το βασικότερο. Και από φίλους, πιστεύω και οι φίλοι, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και είναι φίλος σου, παιδί μου, τον ξέρεις πολύ καλά. Έναν άγνωστο μετά σου βγαίνει ο χειρότερος. Ξέρεις τα κουσούρια, ξέρεις τα... Και είμαστε και ζευγάρι και φίλοι. Και τον νιώθω και σαν αδερφό μου, σαν πατέρα μου, σαν σύντροφό μου. Είναι πολύ ρόλη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Μέρη. Έχουμε στη γραμμή την Πινελόπη ή η Πινελόπη το έκλεισε? Όχι, εδώ είμαι και σας ακούω. Είμαι πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά που λέτε. Τι έχεις να πεις τώρα στην κυρία Μέρη που σου έδωσε τη συμβουλή να ρισκάρεις, Πινελόπη μου, και να πας να εκφράσεις την αγάπη σου, τον ερωτά σου στο φίλο σου? Ναι, εντάξει, σαν ιδέα μου ακούγεται ωραίο, αλλά τώρα με βάλατε σε προβληματισμό. Γιατί αν πραγματικά, ας πούμε, εκτεθώ από τη στιγμή που έκθεσα και εκείνον, ας πούμε, στο πρόσωπο της κοπέλας του, εκεί με τι θάρρος και με τι πυγμή θα πάω εγώ να του πω τώρα τα συναισθήματά μου? Να ρισκάρω δηλαδή το γεγονός ότι πιστεύω ότι δεν πρόκειται να τα μεταφέρει η κοπέλα του? Γιατί δεν δοκιμάσετε να μιλήσετε ξανά με την κοπέλα, να της πείτε ότι τη ζητάτε συγγνώμη γιατί πραγματικά έχετε αυτά τα συναισθήματα? Να πει την αλήθεια, Αγγελική. Να πει γενικώς την αλήθεια, ίσως. Με κάποιον τρόπο και να νιώσετε. Πιθανόν. Άμα πάει και πει την αλήθεια ότι ήρθε και σου είπα ψέματα, θα πάει και θα του πει. Ή θα μιλήσετε πρώτα με τον σύντροφό. Ότι είστε κολλητή σου και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ή θα μιλήσετε πρώτα με τον άνθρωπο αυτόν τον κολλητό σας, να του πείτε κάποια πράγματα και να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ξέρετε, έκανε αυτό γιατί. Δηλαδή, καλά, αυτό δεν είναι τόσο απλό το συζητήσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά δοκιμάστε λίγα και να σκεφτείτε κάποια πράγματα. Έχω μία συμβουλή πάντως. Κράτα την, γιατί έχουμε και τον κύριο Θοδωρή και δεν μπορεί να περιμένει ο άνθρωπος. Εσύ εδώ πέρα είσαι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, κυρία Μέρη μου, τα φιλιά μας, και αν παντρευτείτε, προσκλητήριο, εγώ θα έρθω τρέχοντας στο γάμο. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να πούμε τώρα στον κύριο Θοδωρή μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πώς είσαστε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μπράβο σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω στην Πινελόπη σαν πατέρα. Βεβαίως. Σας ακούει η Πινελόπη. Ναι, σας ακούω. Πινελόπη μου, είμαι 61 ετών. Έχω συγκινηθεί πολύ από την ιστορία σου. Έχω μια κόρη η οποία είναι 37 ετών. Mm-hmm. Είναι συνάδελφος της κοπέλας που είναι στη μέση, ψυχοθεραπεύτρια. Α, να σας ζήσει λοιπόν, η κόρη σας, συνάδελφός. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μάθει λοιπόν ορισμένα πράγματα μέσα από τη ζωή μου, η οποία μου απέδειξε η εμπειρία μου, ότι μια σχέση πρέπει να στηρίζεται στην αγάπη και στην ειλικρίνεια. Φοβάμαι μήπως τον άνθρωπο αυτό δεν τον αγαπάς, απλώς τον διεκδικείς σαν κάποιο αντικείμενο που έχασες. Γιατί αν πραγματικά τον αγαπούσες, δεν θα κοιτούσες να κατηγορήσεις την κοπέλα του αυτόν τον ίδιο, αλλά θα έψαχνες έναν τρόπο να του δείξεις πρακτικά την αγάπη σου και εκείνος θα έβλεπε ότι ήταν ανώτερη. Και αν πραγματικά σε ήθελε, θα είχε αξία. Τώρα δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό στηρίξου στην αγάπη και στην ειλικρίνεια. Δεν είναι ειλικρίνεια να κατηγορήσεις την κοπέλα του αυτών των ίδιων. Σωστότατο ο κύριος. Ναι, κατάλαβα. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές τα συναισθήματα μας μπλέκουν τόσο πολύ που βρίσκουμε και κάποιες πιο φτηνές αντιδράσεις για να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, ότι τον θεωρώ κτήμα μου. Ίσα-ίσα που εγώ πέρα από το φιλικό κομμάτι το νιώθω και είπα, σαν... Μήπως έλεγξε τα συναισθήματά σου, μη τυχόν συμβαίνει αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εγώ στην κόρη μου αυτά θα έλεγα. Κύριε Θοδωρή μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή, να είστε καλά. Που επικοινωνήσατε μαζί μας, που δώσατε τη συμβουλή σας στην Πινελόπη μας και σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που μας ακούνε. Και να χαίρεστε και το κορίτσι σας που είναι και ψυχολόγος εδώ πέρα, συνάδελφος της Αγγελικής μας. Πινελόπη, εμείς θα τα πούμε. Έχεις πάρει πάρα πολλές συμβουλές. Θα ακούσεις λίγο και το Σωτήρι που έχει να σου πει κάτι. Εσείς.
Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-212-2069, 211-212-2069. Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας συμβουλές, τις δικές σας ιδέες, απόψεις, είναι όλα καλοδεχούμενα. Είναι ένα θέμα το οποίο, ναι, μας έχει και εμάς όλους προβληματίσει, οι δικούς μας ανθρώπους. Φιλία, έρωτας, μπερδέματα, τι κάνουμε, διεκδικούμε, δεν διεκδικούμε, τα λέμε, δεν τα λέμε τα συναισθήματά μας. Μετά τις διαφημίσεις, πάλι μαζί σας. Πάντως, παιδιά, είναι μεγάλο μπέρδεμα όταν μπλέκεται η φιλία με τον έρωτα και τα συναισθήματα, ναι, μέσα, όλο αυτό πράγμα. Το πράγμα και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Για πες τη συμβουλή που θα έδινε στην Πινελόπη. Κοίτα, εγώ αυτό που θα έλεγα στην Πινελόπη είναι να κάνει το παπί. Τι σημαίνει, να περιμένει, κάνω το τώρα, παπί. Θα σου πω, επειδή έχει βάλει ήδη τη φιτιλιά, ναι, και είναι σίγουρο ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα χωρίσουν, γιατί, ναι, έχει ήδη μπει ο σπόρος της υποψίας στην, ναι, κοπέλα, ναι, του κολλητού της, ναι, να περιμένει στη γωνία, να, ναι, κάνει το παπί να μην μιλάει, ναι, και όταν δει ότι χωρίζουν, ναι, να εμφανιστεί ως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να του συμβεί. Διότι αν πάει τώρα και πει, είπα αυτό, είπα εκείνο, είπα τ' άλλο, μετά τα γίνει Βοσνία. Δηλαδή μετά πάει και ο φίλος, πάει και ο κολλητός. Κοίταξε, όλα αυτά είναι ρίσκο. Γιατί, ναι, δεν ξέρουμε ούτε πώς θα αντιδράσει η άλλη γυναίκα που τα έμαθε, ούτε τι θα γίνει αν θα το μάθει ο σύντροφος. Γενικώς όλα είναι ρίσκο. Στην περίπτωση αυτή ο κολλητός θα πιστέψει σίγουρα την κολλητή του. Αυτή θα πει ότι εγώ δεν είπα ποτέ το πράγμα, αυτή λέει ψέματα. Ναι. Θα πει κολλητή που την ξέρω χρόνια, λέει την αλήθεια. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά ειλικρινά στις ανθρώπινες σχέσεις, επειδή τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, ναι, δεν ξέρουμε ποτέ τι θα συμβεί. Οπότε το πιο σωστός δρόμος είναι να ακούμε τη διέστηση και το συναίσθημά μας. Ναι, αλλά όμως, αν θέλουμε να είμαστε όταν τα έχεις κάνει όλα σαλάτα, ναι, πρέπει κάποιος να βάλει την κατάσταση μετά στη θέση. Δηλαδή, η κοπέλα του κολλητού της, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει να του πει ότι ξέρεις κάτι, ήρθε η φίλη σου και μου είπε αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή, πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αποκλείται να μην το βγάλει από μέσα της. Εμπειρικά συμβαίνει και συμβαίνει, ναι, σε όλους μας, έτσι. Ναι. Περίμενε. Θέμα, αλλά αυτή η ατάκα που ακούμε συνεχώς, δηλαδή, ναι, έχουν γραφτεί και βιβλία. Και πάντα και στις παρέες μας το συζητάμε, ότι υπάρχει τελικά έρωτας μεταξύ άντρα και γυναίκα. Φιλία, συγγνώμη, φιλία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να δούμε αν έχουν γίνει μελέτες για να σας απαντήσω επίσημα. Έτσι. Αυτό θέλουμε και το... Ναι. Θέλουμε να απαντήσουμε πολύ επίσημα σε αυτό. Αλλά γενικά, φυσικά, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει φιλία, ναι, γιατί δεν υπάρχει η έλξη ερωτική, mm-hmm, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Ωραία, ούτε η επιθυμία να δεσμευτεί ένας με τον άλλον. Οπότε παραμένει η φιλία σαν συναίσθημα ή μπορεί να υπάρχουν κάποιες άλλες μορφές αγάπης, μπορεί να είναι συνδυαστικές, όπως η ρομαντική αγάπη, που να συνδυάζει την έλξη, το πάθος με τη φιλία, ή να έχουμε τη συντροφική αγάπη που να συνδυάζει τη φιλία με την επιθυμία της δέσμευσης, παρόλο που μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, το πάθος. Δηλαδή, δεν έχετε δει πολλές φορές που λένε, α, εγώ θα κάνω μια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, πιο εκλογικευμένα. Ναι. Χωρίς... Ποια είναι τα σημάδια? Ας πούμε, εγώ με το Σωτήρι είμαστε φίλοι. Ναι. Λοιπόν, εγώ, ναι, το Σωτήρι τον θέλω, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, ποια είναι τα σημάδια που μπορώ εγώ να καταλάβω ένα τσίκ ότι ο Σωτήρης ενδιαφέρεται ερωτικά με μένα? Πολύ. Ενδιαφέρον ερώτηση. Καταρχήν, ένας άνθρωπος που τώρα ενδιαφέρεται κάνει κάποιες κινήσεις να το δείξει στον άλλον άνθρωπο. Ναι. Ωραία. Αυτές οι κινήσεις μπορεί να είναι ένα παραπάνω ενδιαφέρον από το μέσο όρο που θα έκανε σε έναν άλλον φίλο του. Έτσι, πολύ απλά θα σου το πω. Ναι, πες μου δύο-τρία πράγματα, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα καταλάβω ότι ο Σωτήρης εμένα δεν είναι μόνο το φιλικό κομμάτι, είναι και ερωτικό. Θα ασχολείται περισσότερο μαζί σου. Δηλαδή, ναι, μπορεί να αρχίσει. Ασχολούμαι να ξέρει μαζί σου. Το ξέρω. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Σε σχέση με το μέσο όρο. Είναι κάτι που είναι εξατομικευμένο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε σε ένα γενικό. Όμως, όταν νόημα, υπάρχει μία οικειότητα λόγω της φιλίας, υπάρχει μία έλξη έτσι κι αλλιώς. Μια δηλαδή... σπίθα. Αυτή η σπίθα όμως δεν είναι μια σπίθα που παραμένει στο φιλικό κομμάτι. Μα είναι να σου πω κάτι όμως. Όταν είσαι κολλητός με κάποιον, ναι, εντός εισαγωγικών υπάρχει μία ερωτική έλξη με την έννοια ότι σου αρέσει πολύ ο άλλος. Κάνεις παρέα, υπάρχει ένα πάθος, υπάρχει μια χημεία. Χωρίς την ερωτική έλξη όμως. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί κάποιος να νομίζει στο μυαλό του ότι τα σημάδια της κολλητής φιλίας μπορεί να είναι κάτι παραπάνω που δεν είναι. Γιατί όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί όλη την ημέρα,
έχει μια διαχειτικότητα και στι κινήσει και στο σώμα. Εγώ θέλω κάτι άλλο, ναι, το οποίο να είναι χειροπιαστό τώρα. Ναι. Τώρα. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή το Σωτήρι. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, είμαστε φίλοι χρόνια κτλ. Ναι. Όμω εγώ τον θέλω και ερωτικά. Ωραία. Από πού μπορώ να καταλάβω να πιαστώ ότι ο Σωτήρης με κοιτάει, νιώθει κάτι παραπάνω από το ωραία, φιλικό κομμάτι. Είναι κάτι που κομμάτι. Το αποφάσεις τώρα όμως. Δηλαδή τώρα κατάλαβες ότι κάτι νιώθεις, ωραία. Ναι. Τέλεια. Αυτό λοιπόν, πώς εσύ θα καταλάβεις ο Σωτήρης. Ναι. Ή εσύ, καταρχήν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ, πρώτα απ' όλα. Για να δεις αν εγώ θέλω. Άρα η πρώτη κίνηση είναι την κάνουμε εμείς που νιώθουμε συναισθήματα. Ναι. Για, το ένιωσες, για να ναι. δούμε... Για να δούμε αν ο άλλος ενδιαφέρεται. Ναι. Και επίσης να ξέρεις ναι, κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο άλλος δεν θέλει πια να ακούει τα ερωτικά σου. Εκεί φαίνεται ότι κάτι υπάρχει μέσα του, ότι δεν θέλει πια να ακούει για σένα, ότι έκανες αυτό με κάποιον άλλον. Εκεί που, όταν στραβώνει... Εάν ζηλεύει, γιατί μας έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα, να κάνουμε ένα θέμα με τη ζήλια και με τη, ζήλια τη φιλική και με τη ζήλια την ερωτική. Μας έχουν στείλει πολλές ιστορίες και τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, το έχουμε πει. Αν δούμε αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι δείχνει μία ζήλια σε μένα ο Σωτήρης. Μπορεί όμως και να μην δείχνει, έτσι, μια υπόθεση είναι αυτή. Ναι, αν όμως δείχνει ο κολλητός ότι ζηλεύει τα ερωτικά σου, ναι, σημαίνει ότι μπορεί σίγουρα, κάτι να υπάρχει. Σίγουρα. Μια σπίθα. Σίγουρα αυτό μπορεί να υπάρχει, έτσι ενδεχόμενο. Αλλά το καλύτερο ίσως είναι από τη στιγμή που εσύ παρατηρείς ότι νιώθεις συναισθήματα, να αρχίσεις από εκεί πέρα που είχες μια χύση συμπεριφορά με το Σωτήρι, να αρχίσεις να κάνεις κάτι παραπάνω για το Σωτήρι. Ναι. Ωραία, και να δεις πώς θα αντιδράσει ο Σωτήρης. Δηλαδή να πάρεις μετά τα μηνύματα του Σωτήρης, να δεις πώς αντιδράει. Πώς είναι αντιδράει θετικός, ο Σωτήρης. Είναι αρνητικός. Κάπως κάτι πρέπει να κάνει κάποιος. Ναι, αν δεν σταματήσουμε τώρα, εμείς θα πάει μέχρι το βράδυ εδώ να λέμε και το Σωτήρι για μένα που εννοούμε εσάς, εντάξει. Πώς έμπλεξα εγώ πάλι. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεούλα που μας κάνατε και για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε καθημερινά και μας παίρνετε και τηλέφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο τη γνωστή ώρα, 3 η ώρα, με ένα άλλο θέμα αρκετά ενδιαφέρον που εσείς το έχετε επιλέξει, γιατί είναι κοινές ιστορίες ζωής. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε και όπως έχουμε πει, θετική ενέργεια, θετική σκέψη και θετικά αποτελέσματα. Φιλάκια πολλά. Μουτς, μουτς.